Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία, γιατί δεν είμαστε στην αρχή αυτής της περιπέτειας, ούτε φυσικά στο τέλος της. Μετράμε ήδη 20 μήνες από την έναρξη της πανδημίας και γύρω από αυτό το ζήτημα έχει συσσωρευτεί και επιστημονική γνώση και εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, βρισκόμαστε σε χειρότερη θέση. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, σε όλες τις περιοχές από τη Λάρισα, από τη Λαμία μάλλον και πάνω, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Σας έχει ξεφύγει. Και προς τα κάτω, στην υπόλοιπη χώρα, η κατάσταση χειροτερεύει. Δεν το λέμε εμείς, το λένε καθημερινά τα ρεκόρ που σπάνε το ένα μετά το άλλο. Το φωνάζουν οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι οποίοι παρά το ότι έχουν εξαντληθεί, συνεχίζουν να δίνουν μια τιτάνια μάχη για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Αλλά εσείς το βιολί σας επιμένετε να μιλάτε για πανδημία ανεμβολίαστων, παρότι το σωστό είναι να μιλάμε για πανδημία νόσησης των ανεμβολίαστων, γιατί και οι εμβολιασμένοι μπορεί να κολλήσουν, αλλά μόνο ή κυρίως οι ανεμβολίαστοι νοσούν βαριά και κινδυνεύει η ζωή τους. Αλλά το λέτε έτσι γιατί σας βολεύει να κρύβετε την ευθύνη σας για το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμένων, αφού οφείλετε και σε δικές σας ανεπάρκειες και παλινοδίες. Σας βολεύει να επικεντρώνετε μόνο σε ένα μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας, σημαντικό φυσικά, αναμφίβολα, αναμασώντας όμως τη γνωστή καραμέλα της ατομικής ευθύνης, για να μένουν στο απειρόβληπτο όλες οι υπόλοιπες ευθύνες σας. Γιατί αν είχατε ακούσει το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή ή έστω και αργότερα, γιατί ποτέ δεν είναι αργά, τα πράγματα θα ήταν, πιστεύουμε, εμφανώς καλύτερα. Φτάνετε μάλιστα στο σημείο να λέτε με περίσσιο θράσος, με κινησμό καλύτερα, ότι οι γιατροί θα αναγκαστούν να επιλέξουν ποιος ασθενής θα διασωληνωθεί. Πρόκειται για ομολογία ότι η πολιτική σας στην υγεία, πολιτική εμπορευματοποίησης σας, όλοι σας την ακολουθήσατε, έχει χρεοκοπήσει, γιατί αυτή ευθύνεται για τα χάλια των δημόσιων νοσοκομείων. Αν η πανδημία εξελίσσεται σε λερναία ύδρα, όπως είπε πρόσφατα ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό συμβαίνει γιατί η κυβέρνησή σας εξακολουθεί να μην παίρνει κανένα μέτρο για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, που έχει ξανά φρακάρει με αναγκαίες προσλήψεις βέβαια προσωπικού που χρειάζονται και με έκτακτη χρηματοδότηση. Γιατί η κυβέρνησή σας, ακόμα και τώρα που το δημόσιο σύστημα δοκιμάζεται, αρνείται να προχωρήσει στην επίταξη των μεγάλων ιδιωτικών μονάδων υγείας, οι οποίες εξακολουθούν να θησαυρίζουν εκμεταλλευόμενες τα κενά του δημοσίου συστήματος. Για να μην πω πόσα εκατομμύρια ευρώ εισπράττουν καθημερινά τα διάφορα διαγνωστικά για τα rapid test, ενώ αυτά θα έπρεπε να ήταν δωρεάν και για όλους σε κάθε χώρο δουλειάς και με ευθύνη των επιχειρήσεων. Αν η πανδημία εξελίσσεται σε λερναία ύδρα, είναι γιατί η κυβέρνησή σας δεν πήρε κανένα μέτρο προστασίας και μείωσης του κινδύνου σε χώρους μεγάλης διασποράς, όπως είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως είναι τα σχολεία, οι σχολές και οι μεγάλοι χώροι δουλειάς. Μάλιστα, εν μέσω πανδημίας, στα σχολεία προχωρήσατε και σε συγχωνεύσεις τμήματων, ενώ την ίδια στιγμή, για μικροκομματικούς λόγους, αφήνεται εκτός μέτρων και ουσιαστικών περιορισμών και τις εκκλησίες. Γιατί η κυβέρνησή σας δεν οργάνωσε μια επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημερωτική εκστρατεία. Και όταν μιλάμε για σοβαρή ενημερωτική εκστρατεία για τον εμβολιασμό, δεν εννοούμε απλά μια διαφημιστική καμπάνια όπως αυτή με τις λίστες πέτσα που συζητάμε, αλλά μια ενημερωτική εκστρατεία που θα ακουμπά και στις δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θα ακουμπά δηλαδή σε κέντρα υγείας, σε πολυιατρία, αποκεντρωμένα ιατρία, τα οποία με σύγχρονες υποδομές και όλο το απαραίτητο προσωπικό θα διασυνδέονται με την οικογένεια, τα σχολεία, τις σχολές, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τους τόπους δουλειάς, τους τόπους άθλησης, τα γυροκομεία, άλλα ιδρύματα που τυχόν υπάρχουν. Όλα αυτά δηλαδή που κάνει το ΚΚΕ, όχι μόνο σε φορείς, δομές, χώρους όπου το ίδιο έχει την ευθύνη,
αλλά παντού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, εδώ και πάρα πολύ καιρό, με καμπάνιες ενημέρωσης, πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις, ακόμα και επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται στους συνανθρώπους μας. Ζητήματα βέβαια που δεν προβάλλονται ούτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η κυβέρνησή σας έχει κλείσει τα αυτιά, δεν αξιοποιεί τις προτάσεις των υγειονομικών, των συλλόγων τους. Δεν έχει επεξεργαστεί ένα καθολικό πρόγραμμα δημόσιου δωρεάν εμβολιασμού με όλα τα αποτελεσματικά και ασφαλή εμβόλια, με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων φαρμάκων, με δωρεάν πλήρη προληπτικό ιατρικό έλεγχο πριν τον εμβολιασμό, με εφαρμογή της φαρμακοεπαγρύπνησης, με σταθερή παρακολούθηση των εμβολιασμένων για έγκαιρη παρέμβαση σε τυχόν παρενέργειες, με επιστημονική καταγραφή των αποτελεσμάτων του εμβολιασμού, με μια εμβολιαστική εκστρατεία με ευθύνη του κράτους, εξαντλητική ενημέρωση και απαντήσεις σε ερωτήματα με ουσιαστική και προσωποποιημένη ενημέρωση του ελληνικού λαού. Πόσο διαφορετική θα ήταν η κατάσταση με τον εμβολιασμό, αν για παράδειγμα ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού ως βασικό στοιχείο στη σύνθεση του επιστημονικού προσωπικού των κέντρων υγείας είχε ουσιαστικό ρόλο. Αλλά αυτά θα μας πούν κάποιοι, δεν γίνονται, αυτά είναι μαξιμαλιστικά. Προφανώς, ό,τι αφορά σύγχρονες ανάγκες του λαού είναι ουτοπικό και ανέφικτο, γιατί εφικτό για σας είναι μόνο ό,τι συμφέρει τα συμφέροντα του ιδιωτικού κεφαλαίου στον τομέα της υγείας, όπως άλλωστε και σε άλλους τομείς.